Εβδομάδα σε όλους. Μια και είναι και η μέρα που ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις, οφείλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές και στις μαθήτριες που δοκιμάζονται και να τους υπενθυμίσουμε ότι η ευτυχία και η επιτυχία στην ζωή δεν εξαρτάται μόνο από αυτήν την δύσκολη δοκιμασία, αλλά θα εξαρτηθεί από πολλά περισσότερα και αυτό θα το διαπιστώσουν όλοι και όλες. Σε κάθε περίπτωση, καλή επιτυχία και καλή υπομονή. Όπως γνωρίζετε, σήμερα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής στις 7.30 το απόγευμα. Είμαι στη διάθεση για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Κύριε Πρόσωπε, Κατσίγιαννης από Αθήνα, 984. Ακούσαμε πολύ πρόσφατα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ουσιαστικά εμείς επιζητούμε να τηρηθεί στο ακέραιο η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Τελικά αυτή η συμφωνία έχει θεσμική υπόσταση, θεσμική αξία ή απλώς ήταν ένα σχήμα λόγου? Αυτή είναι μια συμφωνία, είναι ένα κοινό ανακοινωθέν στο Eurogroup. Όπως γνωρίζετε, τα κοινά ανακοινωθέντα στο Eurogroup αποτελούν μια συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών. Επομένως, αφού ήταν μια συμφωνία τέτοιου επίπεδου, είναι μια συμφωνία η οποία δεσμεύει όχι μόνο την Ελλάδα, δεσμεύει και όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης που εκπροσωπήθηκαν από τους Υπουργούς Οικονομικών. Παρακαλώ. Στρατάκης από flash.gr. Τελικώς υπάρχουν 4 κόκκινες γραμμές ή 4 προαπαιτούμενα? Διότι ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο του Economist να μιλάει για χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, όχι μειώσεις και περικοπές σε συντάξεις μισθούς, αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους και ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων. Δηλαδή βλέπουμε 2 νέα ζητήματα να μπαίνουν και 2 να φεύγουν, όπως οι αποκρατικοποίησεις που φεύγουν και η αύξηση του ΦΠΑ. Το σχολείο σας. Σας απαντάω. Οι κόκκινες γραμμές οι οποίες μπαίνουν είναι στοιχεία άμυνας σε μια συμφωνία. Ότι δηλαδή μια συμφωνία δεν μπορεί να καταλήξει και να είναι αμοιβαία υποφελής εάν από τη δική μας την πλευρά τα θέτουμε αυτά, εάν από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν τις γνωστές 4 γραμμές, κόκκινες γραμμές, τις οποίες αναφέρατε και εσείς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αιτήματα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία όμως οφείλουν να είναι αιτήματα και όλων όσων συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Το να ζητάμε μια βιώσιμη λύση, το να υπάρχει προοπτική μιας βιώσιμης λύσης, όπως το έθεσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να υπάρχουν να λυθούν 4 σημαντικά ζητήματα, που είναι αυτά τα οποία είπατε και εσείς και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist. Δηλαδή, χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, να υπάρχει αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, έτσι ώστε να επιληθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, να μην υπάρξουν επιπλέον μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και να υπάρχει και ένα ισχυρό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Επομένως, δεν είναι υποκατάστατα γραμμές και αυτά τα 4 σημεία τα οποία ζητάμε. Ισχύουν και τα μεν και τα δε. Παρακαλώ. Καλογεροπούλου από Παραπολιτικά. Κύριε εκπρόσωπε, εσείς στις ενημερώσεις που μας κάνετε εκφράζετε γενικά την αισιοδοξία σας για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Την ίδια στιγμή οι υπουργοί της κυβέρνησής σας κάνουν δηλώσεις ότι δεν πρόκειται να πάνε πίσω από τις κόκκινες γραμμές, ότι εκπέμπουν ένα άλλο σήμα. Εμείς τι να πιστέψουμε, πάμε καλά ή δεν πάμε? Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι εάν η Ελλάδα θα πληρώσει τη δόση στις 5 Ιουνίου. Να κατάμε μία ερώτηση, γιατί είναι και λίγο περιορισμένο σήμερα ο χρόνος για ειδικούς λόγους. Θα σας απαντήσω και στις 2 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, και εγώ όταν δηλώνω αισιόδοξος δεν σημαίνει ότι υπονοώ ότι θα πάμε πίσω από τις κόκκινες γραμμές, επειδή το βάλατε σε αντιδιαστολή. Επομένως η αισιοδοξία υπάρχει γιατί έχει γίνει πραγματική πρόοδος σε επίπεδο συζητήσεων, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Όμως από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης παραμένουν τα ζητήματα αυτά τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελούν πλαίσιο ή τουλάχιστον βάζουμε εμείς ως πλαίσιο για να είναι μια συμφωνία αμοιβαία υποφελής. Εμείς τις κόκκινες γραμμές, να το διευκρινίσουμε, δεν τις βάζουμε, το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, επειδή έχουμε κάποιο φετίχ με τις κόκκινες αυτές γραμμές.
θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα συστατικά μίας συμφωνίας, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος στο πρόγραμμα, στα προγράμματα τα οποία είχαν εφαρμοστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και με ρωτήσατε και για το αν θα πληρωθεί τον Ιούνιο εδώ στο Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο. Η απάντηση είναι αυτή που σας λέω κάθε φορά, ότι η ελληνική κυβέρνηση ευθύνη της είναι να είναι συνεπής στις χρηματοδοτικές της υποχρεώσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να επιδειχθεί μια συνέπεια και από την πλευρά των πιστωτών και να καταλήξουμε σύντομα σε μια συμφωνία που να απαντάει σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα και για το αύριο αλλά και για το χρηματοδοτικό. Παρακαλώ. Καλή εβδομάδα. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι πιστωτές και οι θεσμικοί ενδέχεται να προχωρήσουν σε μια πρόταση take it or leave it, σε μια πρόταση δική τους και να μας πούν ότι αυτό είναι, αν θέλετε το παίρνετε, αν θέλετε δεν το παίρνετε. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό η κυβέρνηση και αν για το Μέγαρο Μαξίμου και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό παραμένει η απόφαση ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα υπογράψει μνημόνιο. Για το δεύτερο η απάντηση είναι προφανής, δεν θα υπογράψει μνημόνιο. Σε περίπτωση που θα τεθεί κάτι τέτοιο, δεν γνωρίζω, δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση ότι θα τεθεί. Δημοσιεύματα τα έχω διαβάσει, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάτι απτό στα χέρια μας. Νομίζω ότι είτε εμείς θέταμε ένα τέτοιο ζήτημα προς την πλευρά των πιστωτών, είτε οι πιστωτές προς εμάς με τη μορφή του τελεσιγράφου στην ουσία, αυτό είναι το take it or leave it. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε στην επίτευξη μιας αμοιβαία υποφελούς λύσης. Γιατί τραυματίζει πρώτα απ' όλα και τον ίδιο το διάλογο, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Επομένως, καλό είναι να μην μπαίνουν τελεσίγραφα. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει και θα πριτανεύσουν οι φωνές οι οποίες συντείνουν σε μια αμοιβαία υποφελή λύση. Παρακαλώ. Με βάση λοιπόν αυτά τα τέσσερα προαπαιτούμενα, κύριε εκπρόσωπε, αν έρθει στο τραπέζι μια πρόταση από την πλευρά των δανειστών που κάποια από αυτά τα τέσσερα προαπαιτούμενα δεν περιλαμβάνεται, θα επιστραφεί ως απαράδεκτη? Ευχαριστώ. Και τα τέσσερα αυτά προαπαιτούμενα, το καθένα έχει τη δική του βαρύτητα και απαντάει σε διαφορετικά ζητήματα. Θα μπορούσα να σας πω για παράδειγμα, αν δεν έμπαινε το ζήτημα το χρηματοδοτικό και έμπαιναν τα άλλα τρία, σας λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, μέχρι πού θα μπορούσε να προχωρήσει αυτή η συμφωνία, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν οι σκόπελοι μπροστά του καλοκαιριού των μεγάλων λήξεων ομολόγων, γνωρίζοντας και ότι το 2015 είναι ένα από τα πιο δύσκολα έτη σε όλο το μήκος των λήξεων ομολόγων μέχρι το 2030, είναι το πιο δύσκολο έτος, πώς θα μπορούσε να δοθεί μια βιώσιμη λύση αν δεν εμπεριείχε αυτό? Ή αντίστοιχα θα μπορούσα να σας πω, εάν δεν υπήρχε μια πρόταση για την πραγματική ανάπτυξη. Γιατί έχουμε δει και όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι ένας βασικός λόγος που το χρέος δεν έχει γίνει βιώσιμο μέχρι σήμερα, παρά το PSI, τα κουρέματα, τους διάφορους τρόπους και προσπάθειες αναδιάρθρωσης του χρέους, είναι ότι ο παρονομαστής του κλάσματος χρέος προς ΑΕΠ μειωνόταν διαρκώς. Επομένως, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Η πρόταση που κάνουμε για αυτά τα τέσσερα δίνει ένα συνεκτικό πλαίσιο, όχι για το καλό μόνο της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, αλλά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κρίσης της Ελλάδας και της κρίσης της Ευρωζώνης. Παρακαλώ. Ειρήνη Σαββοπούλου από το Star Channel. Κύριε εκπρόσωπε, τελικά η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος θα ανασταλεί σύμφωνα με τον κύριο Ρωμανιά ή θα καταργηθεί και με νόμο, όπως τουλάχιστον μας ενημερώσατε την προηγούμενη εβδομάδα? Όποιος και αν είναι ο τρόπος, σημασία έχει ότι δεν θα ισχύσει τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τους συνταξιούχους. Δεν τους απασχολεί η νομική μέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί. Αν θα είναι δηλαδή μέσω της επαόριστον αναστολής, όπως είπε ο κύριος Ρωμανιάς, ή αν θα είναι μέσα από την ομοθετική κατάργησή της, τον κόσμο τον νοιάζει να μην μειωθούν οι επικουρικές του συντάξεις. Και η κυβέρνηση έχει δηλώσει με απόλυτη σαφήνεια και σε όλα τα επίπεδα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με μείωση των επικουρικών συντάξεων. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες στην ουσία, με απόφαση του κυρίου Στρατούλη, με σχετική εγκύκλιο την οποία εξέδωσε, δόθηκε εντολή να μην εφαρμοστεί η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για τον περιορισμό των δικαιούχων του ΕΚΑΣ
πράγμα που σήμαινε στην ουσία μία απώλεια στους χαμηλοσυνταξιούχους 82 εκατομμυρίων. Αυτό δείχνει την πολιτική μας βούληση, έτσι ώστε να απαντηθούν αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι αποτελούν μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, μεταξύ της επιστολής που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυρία Λαγκάρτ και τελικά της πληρωμής της δόσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι μεσολάβησε? Γνωρίζετε πολύ καλά, δεν το κρύψαμε και από εδώ πέρα, από αυτό το βήμα, και εγώ προσωπικά σας το έχω πει και δεν έχουμε λόγο να το κρύψουμε, ότι επαφές γίνονται διαρκώς. Έχουν γίνει πολλές επαφές και με την κυρία Λαγκάρτ, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες. Έχει πάει ο κύριος Βαρουφάκης, την έχει συναντήσει προσωπικά, αντίστοιχα σε άλλους επικεφαλείς θεσμών ή ηγέτες χωρών. Έχουν γίνει επαφές όλων αυτού του τύπου. Επομένως, δεν κάνουμε εμείς διαπραγμάτευση με κλειστά χαρτιά, δεν το αρνούμαστε. Το τι μεσολάβησε είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως είναι γνωστό και δημοσιογραφικά. Υπήρχαν αυτού του τύπου οι διαπαφές και οι διαπραγματεύσεις και υπήρξε και η πρόταση και η απόφαση μάλλον από την πλευρά και της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της ελληνικής κυβέρνησης να χρησιμοποιηθούν χρήματα, αυτά τα χρήματα από το λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος που ήταν αποτιμημένα σε SDR, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και να δοθούν αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα ώστε να πληρωθεί αυτό το... Όταν έφευγε η επιστολή από την Αθήνα, ήταν σε γνώση ότι υπήρχαν αυτά τα χρήματα? Υπήρχε ενημέρωση και... Απαντάω κατ' εξαίρεση σε δεύτερη ερώτηση. Ήταν σε γνώση, είχε ενημερωθεί ο κύριος Βαρουφάκης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν είχε επισκεφθεί και την κυρία Λαγκάρτ. Του είχε υποθεί ότι υπάρχει αυτή η επιλογή. Ήταν εν γνώση της κυβέρνησης και προφανώς, αλλά χρειαζόταν ταυτόχρονα και άδεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν. Άρα διαψεύδεται τον κύριο Στουρνάρα ότι εκείνος βρήκε αυτό το λογαριασμό? Ο κύριος Στουρνάρας το έθεσε αυτό το θέμα. Ήταν εν γνώση της κυβέρνησης, γιατί είχε ενημερωθεί ο κύριος Βαρουφάκης από την κυρία Λαγκάρτ. Δεν διαψεύδω τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι υπάρχει και αυτός ο λογαριασμός. Ήταν στη γνώση της κυβέρνησης. Χρειαζόταν όμως και η άδεια και του κυρίου Στουρνάρα αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να χρησιμοποιηθεί. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το δημοψήφισμα, επειδή και χτες είχαμε κάποιες τοποθετήσεις και από τον κύριο Φίλη και από τον κύριο Κορονάκη. Πρώτον, αν άλλαξε κάτι σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης, και δεύτερον, αν σε περίπτωση ενός ενδεχόμενου δημοψηφίσματος, ήθελα να μου πείτε αν η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί, θα πάρει θέση, ποια είναι η θέση της? Σας έχω δώσει αυτή την απάντηση, νομίζω ότι με έχετε βαρεθεί ενδεχομένως να σας δίνω. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει briefing που δεν έχω απαντήσει με τον ίδιο μονότονο τρόπο στο ζήτημα του δημοψηφίσματος. Επομένως, θα μείνω σε αυτά που σας έχω πει. Και επειδή το δεύτερο ερώτημα είναι στην ουσία μια υποθετική ερώτηση, θα προτιμούσα να μην την απαντήσω, αν και τουλάχιστον μέσα μου γνωρίζω την απάντηση, αλλά δεν θέλω να απαντάω σε υποθετικές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Τις τελευταίες μέρες, κύριε εκπρόσωπε, Μακρυγιάννης από πρώτο θέμα, αποκαλύπτεται και από το πρώτο θέμα ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Βαρουφάκης, είναι σύμβουλος σε εταιρεία της Σιγκαπούρης που ασχολείται με το bitcoin και ο ίδιος εμφανίζεται μάλιστα σε βίντεο να προπαγανδίζει πέρα αυτού του νομίσματος εντός εισαγωγικών. Θα ήθελα να ρωτήσω αν όλη αυτή η δραστηριότητα συνάδει με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομικών της χώρας, αν αυτή η δραστηριότητα έχει ενοχλήσει την κυβέρνηση και αν ο κ. Βαρουφάκης εξακολουθεί να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού. Της εμπιστοσύνης, όχι της εκτίμησης. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας απαντάω στο τελευταίο ερώτημα πολύ γρήγορα. Προφανώς και ο κύριος Βαρουφάκης την χάνει της εμπιστοσύνης και του Πρωθυπουργού και συνολικά της κυβέρνησης. Έχει απαντήσει, γνωρίζετε κι εσείς προφανώς, στο δημοσίευμα του πρώτου θέματος και αν δεν κάνω λάθος και πριν από λίγο έστειλε και δεύτερη απάντηση στο πρώτο θέμα, όπου αυτό που απαντάει στην ουσία μπορεί ο καθένας να δει, και παραπέμπω στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικού, των Υπουργών Οικονομικών, ότι αυτό αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες που έδωσε μέχρι τον Δεκέμβρη του 2014, πολύ πριν δηλαδή τις εκλογές. Νομίζω, αν δείτε όλους τους Υπουργούς Οικονομικών τι έχουν κάνει κατά το παρελθόν, την σταδιοδρομία τους, την προϋπηρεσία τους, θα δείτε ότι ο καθένας και κάθε μία έχουν
και τη δική τους ιστορία, και προφανώς αυτό δεν αποβαίνει σε τίποτα εις βάρος της δουλειάς του, εις βάρος της εμπιστοσύνης και εις βάρος του κύρους που απαιτεί η θέση αυτή του Υπουργού Οικονομικών για να επιτελέσει το έργο του. Επομένως δεν τίθεται κάποιο ζήτημα. Παρακαλώ. Παπαδημητρίου από Αυγή. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς θα έβλεπε στη συγκεκριμένη συγκυρία η κυβέρνηση μία συνάντηση πολιτικών αρχηγών και αν είναι στις επιδιώξεις της εν ώψη της Συνόδου στη Ρήγα μία επανάληψη αυτού που είχαμε ως συνάντηση, επταμερή συνάντηση του κυρίου Τσίπρα δηλαδή με άλλους ηγέτες. Ευχαριστώ. Ο Πρωθυπουργός έχει και έχει δηλώσει, αλλά και στην πράξη έχει αποδείξει ότι αποδέχεται οποιοδήποτε αίτημα του κατατεθεί στο γραφείο του για συνάντηση με οποιονδήποτε αρχηγό κόμματος. Αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Έχει συναντήσει δύο φορές τον κύριο Θεοδωράκη, μία φορά τον κύριο Βενιζέλο. Έχει συναντήσει και τον κύριο Κουβέλη ως απερχόμενο τέλος πάντων πρόεδρο της Δημάρα. Έχει συναντήσει τον κύριο Παπανδρέου. Δεν έχει απολύτως κανένα ζήτημα όταν τεθεί κάποιο αίτημα από οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό να τον δει και να τον ενημερώσει. Επιπλέον θα μπορούσα να σας πω ότι έχει επανενεργοποιήσει και την ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή, έτσι ώστε να απαντάει και στα ερωτήματα που τίθενται και από τους αρχηγούς των κομμάτων. Δεν είναι στη σκέψη μας αυτή τη στιγμή κάποιο συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Και στο δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε, και στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, όπως και σε κάθε Σύνοδο Κορυφής, πάντοτε στο περιθώριο υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συζητήσεις δημιουργικές ως επιτοπλίστων. Το ίδιο πιστεύουμε ότι θα γίνει και στη Ρήγα. Παρακαλώ.